Στο Λονδίνο και στη συζήτηση της τρομοκρατίας και δει στην Βρετανία εν ώψη των εκλογών. Τώρα, για να δούμε τι έγινε ακόμα μία νύχτα στο κέντρο της Αθήνας. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μιχάλης Τεζάρης, είναι μαζί μας. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, Άννα. Καλή εβδομάδα. Ανεξέλεγκτα κεντρούν οι μπαχαλάκηδες στο Εξαρχιστάν. Ξεκινάω λέγοντας πως και σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε μία ακόμη επίθεση κατά αστυνομικών, οι οποίοι βρίσκονται σε συμβολοδόν το Σίτσα και Πατησίων. Στη 1 και 5 τα ξημερώματα άρχισαν και βγήκαν από το Πολυτεχνείο, ομάδα 15 ατόμων. Εκτούξευσαν πέτρες και μολότοφ κατά των αστυνομικών και στις 1 και μισή ολοκληρώθηκε η καταδρομική αυτή ενέργεια. Είχε προηγηθεί επισημένο. Είχαν προηγηθεί την Κυριακή τα ξημερώματα 4 επιθέσεις κατά αστυνομικών, 3 στην το Σίτσα και μία στη Χαρλάου Τρικούπη, στις 10 και 20 το βράδυ, έως και τις 1-1 και κάτι. Έγιναν 16 προσαγωγές, όλοι αφέθηκαν ενέφερη και όπως βλέπουμε στις αποκλειστικές εικόνες που έχει διατηρηθεί το Sky, η κατάσταση πλέον στο Εξάρχεια τείνει να γίνει μόνιμη, αυτή με τις βόμβες Μολότοφ και τις επιθέσεις κατά των αστυνομικών. Μάλιστα. Ακόμα λοιπόν μία νύχτα έντασης. Υπάρχει κάτι νεότερο τώρα για να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε μία περίεργη υπόθεση και είδηση το Σάββατο στον Κορυδαλό με κάτι αδέσποτες, όπως λέει και ο τίτλος μας, σφαίρες, οι οποίες τραυμάτισαν μάλιστα δύο γυναίκες. Αδέσποτες σφαίρες από άγνωστο άνδρα, από άγνωστο δράστη μάλλον, δέχτηκαν δύο γυναίκες το βράδυ του Σαββάτου στις 9.30 στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον Κορυδαλό. Η μία γυναίκα, Άννα, ηλικία 44 ετών, την ώρα που δέχτηκε, που αισθάνθηκε το τσούξιμο στο πόδι της, έπινε καφέ σε καφετέρια. Και η άλλη γυναίκα βρισκόταν σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, προχωρώντας προς την πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, η οποία και εκείνη αισθάνθηκε ένα δυνατό τσούξιμο στο πόδι. Όπως προέκυψε λοιπόν, τα τραύματα αποκλείθηκαν από αδέσποτες σφαίρες που ο άγνωστος δράστης έριξε από μακρινή, όπως εκτιμούν η αστυνομική απόσταση, γιατί δεν υπήρχε, το τραύμα δεν διαπέρασε το οστό, δεν ήταν διαμπερές. Τώρα πλέον είναι σε εξέλιξη έρευνα για να βρουν τον άγνωστο πιστολέρο και προκειμένου καταλαβαίνουμε να το συλλάβουν. Πάρα πολύ περίεργη είδηση, πράγματι. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Μιχάλης Τεζάρης.